δύο σχόλια. Εμείς ως εφοριακοί με την ως εργαζόμενος Υπουργείο Οικονομικών με τη σημερινή μας εκδήλωση και πρωτοβουλία θέλουμε να καταγγείλουμε την πολιτική του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο έχει επιλέξει για μικρές οφειλές στην εφορία, οφειλές από χαράτσια, κλήσεις και φόρο εισοδήματος ανθρώπων οι οποίοι αδυνατούν να πληρώσουν τη φορολογία της οποίας φέρεται να τους αντιστοιχεί, προχωράει σε κατασχέσεις ακόμη και πρώτων κατοικιών. Έχουμε ένα παράδειγμα. Ο λόγος για τον οποίο μαζευτήκαμε σήμερα εδώ στη Δέλτα Πειραιά έχει να κάνει με το γεγονός ότι προχώρησε μια κατάσχεση για οφειλή 1.700 ευρώ σε έναν άνεργο για 3 χρόνια μεταλλουργό, ο οποίος δεν πληρώνει γιατί δεν μπορεί να πληρώσει. Το χρέος του τι αφορούσε? Αφορούσε με βάση την ενημέρωση που έχουμε, κλήσεις, ΕΤΙΔΕ, χαράτσια κτλ. Κάποια κατάσχεση για οφειλή 1.700 ευρώ σε έναν άνεργο για 3 χρόνια μεταλλουργό, ο οποίος δεν πληρώνει γιατί δεν μπορεί να πληρώσει. Το χρέος του τι αφορούσε? Αφορούσε με βάση την ενημέρωση που έχουμε, κλήσεις, ΕΤΙΔΕ, χαράτσια κτλ. Κάποια κλήση πιθανότατα. Έχει δοθεί από την Επιτροπή από την Δημαρχία κάποια απάντηση, από την εφορία, οτιδήποτε? Θα υπάρξει μια συνάντηση. Το πρόβλημα, κοιτάξτε, δεν έχει να κάνει με τους υπαλλήλους εδώ στην εφορία, που εμείς και εμείς εργαζόμενοι είμαστε στις εφορίες. Το πρόβλημα έχει να κάνει με την κατεύθυνση του Υπουργείου, το οποίο κατευθύνει τον έλεγχο των φορολογικών υπηρεσιών.